Χρέος απέναντι στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας, η επανένωση της Κύπρου και η απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατά τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στη Λεμεσό, έστειλε σαφές μήνυμα για τη διασφάλιση του ελληνισμού μέσα από την επίλυση του εθνικού μας ζητήματος. Παραλάβαμε μια πατρίδα ελεύθερη σαν αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών των αγωνιστών και την οδηγήσαμε στην τιμή κατοχή. Αυτό που αποτελεί ιστορικό χρέος είναι να την δούμε να επανενώνεται, να την δούμε να απαλλάσσεται από τους κατοχικούς στρατούς, να την δούμε να μετατρέπεται σε μια πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα που κατά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα δίνει τη δυνατότητα διασφάλισης της παραμονής του ελληνισμού στη γη των πατέρων του και την προοπτική προκοπής μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό είναι το καθήκον που νιώθω ως το σημαντικότερο απέναντι στην πατρίδα και απέναντι σε όλους τους Κυπριακούς Έλληνες και γενικότερα το λαό της Κύπρου. Ο πρόεδρος μιλούσε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Κορνίλιου Χατζικώστα με τίτλο «Αμίαντος Πιτσιλιά, η καρδιά της ΕΟΚΑ».